Ιδιαίτερος σήμερον, αδερφοί μου, εις το σημερινόν Θείον Κήρυγμα, παρακαλούμε θερμός τον επουράνιο μας Πατέρα να μας βοηθήσει δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, και ήθελα να σας προειδοποιήσω προηγουμένως ότι είναι δύσκολο το σημερινό κήρυγμα. Και θα προσέξετε πολύ, διότι μεταξύ των άλλων κακών τα οποία περικυκλώνουν τούτο το έθνος μας, το οποίο ονομάζεται Ελλάδα, υπάρχει και ένα φοβερό το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Υπήρχε προπολού, αλλά τώρα εξεδηλώθηκε στον κόσμο και ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, ο κόσμος αδιαφορεί ή έχει άγνοια. Και η άγνοια είναι αυτή η οποία σκοτώνει και εξαφανίζει τον άνθρωπο. Εμείς με τη χάρη του Θεού που μας αξίωσε ο Θεός μας έχουμε ένα καθήκον, το οποίο καθήκον πρέπει να το εκπληρώσουμε στην παρούσα ζωή για να έχουμε παρησία ενώπιον του Κυρίου μας. Όταν θα μας καλέσει και θα μας ζητήσει λόγο, να είμαι θα έτοιμοι να πούμε ότι επράξαμε στο ελάχιστο το καθήκον μας και δεν αδιαφορήσαμε να ενημερώνουμε τα παιδιά του Χριστού μας. Προτού εισέρθουμε στο Θείο Κήρυγμα και στο σημείο τούτο το οποίο ακριβώς είναι τόσο δύσκολο, θα αναφέρουμε δύο γεγονότα τα οποία συνετάραξαν τον κόσμο ολόκληρο. Όσοι έχουν ψυχή η οποία συμπονεί και συμπάσχει. Το πρώτο θέμα είναι δύο αδερφές δίδυμες από την Περσία, τα οποία γεννήθησαν σιαμαία, δηλαδή τα κεφαλάκια τους ήταν ενωμένα και πέρασαν 29 ολόκληρα χρόνια μέσα σε αυτήν την φοβερά δοκιμασία, και αν διακρίνατε κάτι σε αυτά τα δύο τα παιδιά, καλό ήταν να το έχετε μέσα στη ψυχή σας. Αν όμως δεν διακρίνετε, θα σας τα πω εγώ για να τα έχετε υπόψη. Πρώτον, αυτά τα παιδιά δεν είναι ορθόδοξα, δεν ήκουσαν τον Λόγο του Θεού τον οποίον εμείς ακούμε, και ετήρησαν όμως αυτό το οποίον λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Ποιον είναι το πρώτο? Είδατε εκείνα τα δύο τα παιδάκια που είναι καλυμμένα τα κεφαλάκια τους? Τα είδατε? Τι λόγο θα δώσουμε εμείς στο Θεό? Ερχόμεθα να προσευχηθούμε. Λείπει το κάλυμα από την κεφαλή της γυναικός. Και το Ιερό Ευαγγέλιο λέγει όταν προσεύχεστε να καλύπτετε την κεφαλή σας. Τούτο δεν το τηρούμε. Εκείνα τα ετήρησα. Το δεύτερο, είδατε τι χαρά είχαν αυτά τα δυο τα παιδιά και πόση πρόοδο είχαν στη ζωή των. Τα είδατε εκείνη τη στιγμή που έσκυβαν και τα δύο και προσευχόντουσαν χάμων στη γη? Δεν έμεινε πλάσμα το οποίο τέλος πάντων η ψυχή του να είναι μαλακιά ψυχή, όχι σκληρή ψυχή, που να μην συμπάθησαν εκείνα τα δυο τα παιδιά.
επροχώρησαν στη μόρφωση και έφτασαν σε ένα σημείο να δεχθούν με πίστη την επιστήμη την οποία ο Θεός εχάρισε. Και είπαν ότι η επιστήμη, εφόσον ο Θεός φωτίζει τον ιατρόν, και μαζεύθησαν 28 επιστήμονες από όλον τον κόσμο και 100 εκεί βοηθεί για να κάνουν αυτήν την εχείριση τη φοβερά, και στο τέλος μετέβησαν, έφυγαν από τον κόσμο τούτον και μετέβησαν στην αιωνιότητα. Ο Κύριος μας είπε ότι μην νομίσετε ότι εσείς είστε μόνοι και δεν έχω άλλον κανένα. Έχω και άλλα πρόβατα, λέγει, τα οποία δεν είναι από την πίμνη αυτή. Μεταξύ των άλλων προβάτων είμαι θα πεπισμένη ότι ο Πανάγαθος Θεός κατέταξε και αυτά τα δύο τα αδερφάκια, τα οποία 29 χρόνια μετέβησαν εις τον Γολγοθά και έφτασαν έως εκεί που εσταυρώθη ο Κύριος μας και μετά έκλεισαν τα μάτια τους. Ο Θεός να τα αναπαύσει και να τα κατατάξει στην Βασιλεία του την επουράνιο. Δεν είναι ορθόδοξα, δεν έχει σχέση καμία όμως. Ο Θεός κρίνει κατά τα έργα του καθενός. Και ο Θεός τα κρίνει σύμφωνα με την συνείδηση εκείνων των δύο παιδιών και τα έργα των τα οποία έκαναν. Το ότι έδειξαν υπομονή, το ότι έδειξαν πίστη στον Θεό, το ότι εκράτησαν αυτό το οποίο ευρήκα, αυτό είναι ένα δίδαγμα για μας. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ακούμε καθεκά στην ημέρα σχεδόν να δώσεις, λέγει, τα όργανα σου εις έναν ο οποίος πάσχει, διότι εσύ πεθαίνεις. Και με το πρώτο σημείο το οποίο ακριβώς παρουσιάζεται, λέγει, έρχεται ο γιατρός, λέγει, είναι κλινικός πεθαμένος, λέγει, άρα να του βγάλουμε τα όργανα, να τα δώσουμε σε άλλους. Ζωντανός είναι, δεν είναι πεθαμένος. Εάν είναι αποθανόν ο άνθρωπος, δηλαδή αν έκλεισε τα μάτια του και έφυγε η ψυχή του, τότε το πράγμα διαφέρει. Πλην όμως, τούτο συμβαίνει, ακόμη να είναι ζωντανό το πλάσμα, να βρίσκεται σε μία κατάσταση κόμματος, δηλαδή να ζει αλλά να είναι πεθαμένος, και τότε πηγαίνουν και του βγάζουν τα όργανα τα οποία θα τα δώσουν σε έναν άλλον ο οποίος περιμένει. Τι συνέβη και όμως. Και στην Αμερική ένα νεαρό παιδί χτύπησε με το αυτοκίνητο και έπεσε σε κόμμα 19 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί τον επερίμεναν και ανεφέρθησαν αυτά τα μηχανήματα τα οποία πληροφορούν τον κόσμο, αυτές οι τηλεοράσεις ανεφέρθησαν ότι στα 19 χρόνια εκείνο το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Εάν δεν έβγαζαν τα όργανα και τα λοιπά, θα ζούσε? Δεν θα ζούσε. Διότι θα το έπαιρναν την καρδιά, θα το έπαιρναν τα νεφρά, θα το έπαιρναν τις πνεύμονες, θα το έπαιρναν τα οτιδήποτε. Δεν θα ζούσε. Και όμως ύστερα από 19 ολόκληρα χρόνια άνοιξε τα μάτια του. Αυτό μας διδάσκει πολλά. Αυτά τα δύο γεγονότα τα επισημάναμε να τα αναφέρουμε στο Θείο Κήρυγμα. Από το ένα να έχουμε την υπομονή που είχαν εκείνα τα δύο παιδιά, και το άλλο να έχουμε την πίστη στον Θεό ότι ο Θεός είναι δυνατός και εκείνος ο οποίος είναι κατά τους επιστήμονας αποθαμένος είναι ζωντανός.
Και ερχόμεθα εις τον κίνδυνο ο οποίος απειλεί αυτό το έθνος μας. Ο κίνδυνος ο φοβερός, ο οποίος επαρουσιάστη κατά τους χρόνους τους οποίους ζούμε, κατά τους καιρούς τους οποίους ζούμε, επαρουσιάστη με απειλή να εξαφανίσει αυτό το έθνος μας, να το απομακρύνει από τον δρόμο του Θεού. Προτού δούμε το φως, προτού γευθούμε το φως το αληθινό, οι πρόγονοί μας βρίσκονται μέσα εις τους ψεύτικους θεούς, ελάτρευαν του ψεύτικους θεούς, ελάτρευαν τα είδωλα. Και αυτό το γεγονός είναι εκείνο το οποίο ακριβώς όθησε μερικούς οι οποίοι αισθάνονται τύψεις και έλεγχον στην συνείδησή του να απομακρυνθούν από τον χριστιανισμό και να επιστρέψουν στην πατρόαν θρησκεία. Να επιστρέψουν δηλαδή πίσω εις τα είδωλα. Και αυτοί κατέχουν μόρφωση στην κοινωνία, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι με θέσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία βαρύτητα μέσα στην κοινωνία και διδάσκουν και φωνάζουν και πληροφορούν τον κόσμο με τα τηλεοράσεις και τα έντυπα τα οποία εκδίδουν ότι αυτή η πίστη στην οποία έχουμε δεν εξυπηρετεί κανένα και πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην πατρόαν θρησκεία. Μόνο τα σχολικά βιβλία ως διδασκαλία της μυθολογίας των προγόνων μας μας διδάσκουν τι επίστευαν οι πρόγονοί μας. Μυθολογία, μύθους δηλαδή. Ζητούν λοιπόν αυτοί οι λεγόμενοι νεοεποχήτες να μας δώσουν αναγέννηση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιστροφή στην πατρόαν θρησκεία, στην ευγενέστερη θρησκεία που δεν δημιουργήθηκε ποτέ άλλοτε και πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτήν τη θρησκεία, διότι ο χριστιανισμός δεν τους συμφέρει, τους ελέγχει, τους δίδει αγωνία στη ζωή τους διότι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού. Και έτσι θέλουν να φύγουν, να ελευθερωθούν από τον χριστιανισμό για να είναι ελεύθεροι να πράττουν ό,τι θέλουν. Θα ακούσουμε τι θέλουν να πράττουν. Είναι αυτά τα οποία διδάσκουν. Είναι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όταν ακούμε ότι εψηφίστησαν νομοσχέδια για να απατά ο άντρας την γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα και να μην καταδιώκει ο νόμος, το ακούμε και νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο προχωρεί ο κόσμος και πρέπει να το αποδεχθούμε. Είναι η νέα εξέλιξη της κοινωνίας. Πλην όμως τούτο είναι εκείνο το οποίο διδάσκει η πατρόα θρησκεία των αυτό το οποίο θέλουν να δώσουν στον κόσμο. Τι όνομα φέρει αυτή η εξέλιξη η οποία εμφανίστηκε τώρα στα παιδιά μας? Σε εμάς δεν μπορούν να το μας κάνουν τίποτε, οπότε πιάνουν την νεότητα. Η νεότητα είναι ο στόχος αυτών των νέων εποχητών. Νέα εποχή. Η νέα εποχή αυτή προέρχεται από μία λατινική λέξη, η οποία λέξη
φέρει το όνομα Παγκανή, που σημαίνει χωρική. Η ονομασία αυτή εδόθηκε στις πρωτόγονες ειδωλολατρικές πίστης, οι οποίες υπήρχαν προτού έρθει το φως του αληθινών και να φωτίσει τον κόσμο, ο οποίος εκάθετο εις το σκότος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη λέγει είδε φως μέγα. Αυτός ο λαός των προγόνων μας δεν είδε φως. Ευρίσκεται στο σκοτάδι όσο του ήρθε το φως το αληθινό, το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Λέγουν ότι αυτή η θρησκεία είναι η κυριότερη έκφραση η οποία θα φέρει τον κόσμο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αφού αγκαλιάσουμε την ειδωλολατρία, τότε θα είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Τώρα δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε. Και αυτά τα λέγουν στα παιδιά μας. Τα διδάσκουν. Τα καθοδηγούν. Προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος, έδωκε μία εικόνα εκείνου του κόσμου. Μετήλαξα, λέγει, την αλήθεια του Θεού αν το ψεύδι και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος ο οποίος ζούσε μέσα στο σκοτάδι δεν πίστευε στον Θεό των αληθινών αλλά στα κτίσματα του Θεού. Έλεγαν ότι είναι σοφοί, πλην όμως εμοράνθησαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ετρελάθησαν και ήλαξαν, λέγει, την δόξαν του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το εχθεσινό, το οποίο συνέβη και στην Ινδία, οι οποίοι λατρεύουν τους ποταμούς. Και κάθε χρόνο γίνεται και ένα φοβερό δυστύχημα, διότι αυτοί οι Ινδοί υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων, κάπου 200.000 εκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο 200.000 εκατομμύρια κόσμος. Αυτός ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι και λατρεύουν τους ποταμούς. Μπαίνουν πάνω σε εκείνα τα πλοία, δεν έχουν πολιτισμό, βαρυφορτώνονται τα πλοία αυτά από κόσμο, βουτάει στο ποτάμι και πνίγονται. 150 άτομα, λέγει, επνίγησαν. Με αυτούς τους γραώδεις μύθους, αυτούς τους μύθους τους οποίους τους κάνουν, λέγει, γριές και τα λένε στα γονάκια τους, με αυτούς τους μύθους και τους ψεύτικους θεούς εζούσαν οι προγονείς μας. Οι πιο πρωτόγονες μορφές της ειδωλολατρίας ελάτρευαν τα άψυχα αντικείμενα, τα είδωλα δηλαδή, ως θεούς και έλεγαν ότι μέσα σε εκείνα τα είδωλα βασιλεύει ο Θεός. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς συνέβαινε στους μάρτυρες οι οποίοι έπιπταν στα σχήρας των διοκτών των τότε αυτοκρατόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετέβαιναν στους ναούς των ειδώλων για να προσευχηθούν τάχατες και όταν έμπαιναν μέσα οι μάρτυρες και προσεύχοντο έπιπταν εκείνα τα είδωλα και συντρίβοντο και τότε επολαπλασιάζεται το μίσος εναντίον των μαρτύρων και τους υπέβαλαν σφριχτότερα μαρτύρια διότι κατέστρεψαν τους θεούς.
τα είδωλα εκείνα ήσαν δι' αυτούς η πίστη τους και η ζωή τους. Δημιουργεί αυτής της πίστεως δεν υπήρξαν κάποια συλλογικά όργανα, αλλά διάφοροι ποιητές, οι οποίοι ακριβώς έπλαθαν με το μυαλό τους εικόνες, τις μετέβαλαν σε ποίηματα, σε συγγράμματα και τα έδιδαν τότε, στον τότε ειδωλολατρικό κόσμο. Μυθολογία, ένα φοβερό πράγμα, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλα έθνη, μόνο στην Ελλάδα. Διαβάζοντας αυτούς τους μύθους της αρχαιολογικής θρησκείας, πελαγώνομαι πραγματικά μέσα σε εκείνα τα οποία ακούομαι. Τρομάζομαι δε με την πολιτεία των ψευτοθεών, τους οποίους παρουσίαζαν στον κόσμο, οι οποίοι είναι θεοί γεμάτοι από φοβερά πάθη, ανομολόγητα πάθη, διότι έπραταν φοβερά εγκλήματα και πολλές φοβερές ηθικές παρεκτροπές. Τους έβλεπαν ο κόσμος, τους έπλαθεν τους θεούς αυτούς, ότι έκαναν όλα τα φρικτά και τρομερά εγκλήματα της τότε εποχής. Αυτοί οι μύθοι προήλθαν από αρρωστημένους ανθρώπους, οι οποίοι η ψυχική των διάθεσης δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και στην κυριολεκτικότητα με ηθικές βάσεις. Δεν είχαν ηθικές βάσεις και έπλαθαν αυτούς τους μύθους, οι οποίοι οι μύθοι παρουσίαζαν τα ελαττώματά των και τα αδυναμίας των. Η θεοποίηση των ανθρωπίνων παθών, τα ανθρώπινα πάθη τα θεοποιούσαν και τα έκαναν νόμους και κατεπίεζαν τον τότε ειδωλολατρικό κόσμο με ηθικά παραπτώματα. Τους επέβαλαν να πορεύονται προς την ανηθικότητα. Σήμερα δε ακούστη και μία φωνή ότι οι πόρνες προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία και δι' αυτό πρέπει να είναι απαραίτητος η παρουσίασή των, η ύπαρξή των, διότι αυτοί στερεώνουν την κοινωνία. Ακούστε φωνή σήμερα, όσοι την ακούσαμε από την τηλεόραση. Οι πόρνες, λέγει, προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στον κόσμο. Και το φοβερό είναι ότι πορεύονται για να δικαιολογήσουν αυτήν τη σκέψη των. Και τι λέγω. Όταν ένα, τα μεταφέρω όπως τα ήκουσα, όταν ένα ανάπηρο παιδί, λέγει, όταν φτάσει σε μία ηλικία, λέγει, και το βλέπεις και είναι μέσα στο σπίτι και τρέχει πάνω και τρέχει κάτω και μαστίζεται, λέγει, με ορμές, τι θα το κάνεις, λέγει, αυτό δεν είναι κρίμα? Δεν θα το πάρεις σε μία πόρνη, λέγει, για να εκτονωθεί? Άρα η πόρνη προσφέρει υπηρεσία. Πρέπει να φύγουμε τις παροπίδες, λέγει, που βλέπουμε μόνο σε έναν τόπο, και να δούμε και την πραγματικότητα, ότι πρέπει ο πατέρας να φροντίζει για το παιδί του, να το παίρνει σε πόρνες για να εκτονωθεί και να το λέγει από την τηλεόραση, παρακαλώ.
είναι αυτά τα οποία μιλούμε αυτή τη στιγμή δια τους νέο εποχήτες, τους λεγόμενους παγανιστάς, παγανισμός. Όταν ακούσεις παγανισμός, πρέπει αμέσως να μεταφέρεσαι σε αυτά τα οποία ομιλούμε αυτή τη στιγμή. Διότι είναι φοβερή η επίθεση αυτή εναντίον των Ελληνοπαίδων. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν, αδερφοί μου. Κινδυνεύουν να χαθούν τα παιδιά μας. Αναφερόμεθα δια των Δίαν, των αρχηγών των Θεών. Ο Δίας φέρει και ένα άλλο όνομα, το οποίο ακριβώς επειδή δεν κλείνεται το όνομα του, τον ονόμασαν Δία. Ζεύς, ο Ζεύς, αυτός είναι το αρχηγός των Θεών. Αυτή η δικτατορική μυθολογική διάπλαση στην οποία έπλασαν αυτοί οι δολολάτρες νομιμοποιούσαν την δική τους τυραννική εξουσία, τας εξωσυζυγικάς σχέσεις, και έλεγαν ότι ο Δίας εγκατέλειψε τη γυναίκα του και πήγε με άλλη, και εμείς πρέπει να το κάνουμε και εμείς αυτό. Τις δραστηριότητες τις πορνικές επέτρεπαν στους ειδωλολάτρες να απατούν τα συζύγους του, όπως ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομιμοποίησαν αυτό το οποίο λέγεται εξωσυζυγική ζωή. Έβγαλαν νόμο. Δεν μπορεί κανείς να τους καταδικάσει, ούτε να τους πάρει σε δικαστήριο, διότι υπάρχει νόμος. Όπως και η έκτρωση, ο φόνος των τέπνων και η διάλυση, αυτά τα τρία, διάλυση του ανδρογίνου, τρία σημεία τα οποία νομιμοποίησε ο νεότερος παγανιστικός κόσμος της Ελλάδος. Η συζυγική απιστία της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη είναι η θεά του έρωτος, της ακαθαρσίας δηλαδή, της βρωμιάς. Αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση. Και έπρατε λέγει τόσα πολλά με τον Άρη και μετεφέρετο εις τας κυρίας λέγει της αριστοκρατίας και έδιδε την άδεια να ήσαν μιχαλίδες. Πόσα έχουμε να ακούσει τα τελευταίες ημέρας τούτων το χρόνο, πόσες κυρίες της αριστοκρατίας δεν έπραταν τα φοβερά και ανήκουστα εξωσυζυγικά σκάνδαλα. Ο αρχικλέφτης του Ολύμπου ήταν ο Ερμής. Εις αυτά θέλουν να μας πάρουν. Να πάμε εκεί να δούμε τι έκαναν οι θεοί για να τα κάνουμε και εμείς σήμερα, διότι ο χριστιανισμός λέγει είναι ένα ταμπού το οποίο έπιασε τον άνθρωπο, τον έδεσε λέγει και τον κρατεί και δεν τον αφήνει να ελευθερωθεί. Γι' αυτό πρέπει να πάμε πίσω λέγει για να ελευθερωθούμε από αυτά τα οποία μας διδάσκει ο χριστιανισμός. Νεοεποχήτες παγανιστές. Αυτός ο Ερμής ήταν προστάτης της Κλοπής, ο οποίος ελατρεύεται και ενομιμοποιούσε την Κλοπή και την αδικία των πλουσίων εκμεταλλευτών. Είναι το σύνθημα το οποίο ακριβώς είχε αμολύσει και ο
κουμμονισμός. Λέγει αυτοί οι οποίοι έχουν τα χρήματα, λέγει, έκλεψαν. Γι' αυτό σκοτώστε τους για να τα πάρουν τα χρήματα. Έχουν περιουσίες, έχουν προοδέψει, τα έκλεψαν. Γι' αυτό εμείς, επειδή πιστεύουμε στην αρχαία θρησκεία, πρέπει να εφαρμόσουμε και αυτό, να φωνεύσουμε για να πάρουμε αυτά τα οποία έχουν αυτοί οι πλούσιοι. Έχουμε έναν άλλο θεό του Ολύμπου, ο οποίος ήταν πολεμοχαρής και ονομαζόταν Άρης. Ήταν ο προστάτης του πολέμου, της καταστροφής, της φρίκης και λατρεύεται με την άσκηση της βίας και του αίματος και της ικανοποιήσεως των αγρίων ενστίχτων τα οποία είχε. Νομιμοποιούσαν τους αγρίους πολέμους, την αυθαιρεσία και την καταστροφή. Δηλαδή, όταν σας αναφέρω τα μαρτύρια των Κυπρίων αγωνιστών οι οποίοι πολέμησαν εναντίον της δικτατορίας της Αγγλίας, εκείνοι οι Άγγλοι οι οποίοι κατήχουν το νησί επί χρόνια και όταν θέλησαν οι Κύπροι να ελευθερωθούν έκαναν πόλεμο εναντίον των. Όταν το συνελάμβαναν οι Άγγλοι υπέφερον φρικτά μαρτύρια. Θα αναφέρουμε λίγα μαρτύρια. Έβαζαν τα παιδιά μέσα σε στεφάνι σιδερένιο στο κεφαλάκι τους και εβίδωναν εκείνο το στεφάνι και έσφυγε το κρανίο και έβγαιναν τα μάτια των παιδιών. Αυτά τα έκαναν οι Άγγλοι, παρακαλώ, οι φίλοι της Ελλάδος. Αυτοί οι οποίοι κατέσφαξαν και εκείνον τον κόσμο στο Ιράκ για να έβρουν θανατηφόρα αέρια τα οποία είχαν ο εκεί διευθύνων το έθνος, κυβερνών το έθνος. Άλλο μαρτύριο, έβαζαν το παιδί το οποίο συνελάμβαναν μέσα σε μαρτύριο, το οποίο ονομαζόταν μαρτύριο θανάτου. Έκλειναν τα μάτια του και το κρατούσαν ένας από το ένα χέρι και άλλος από το άλλο και έτρεχαν με δύναμη και στο τρέξιμο βρισκόταν ένας στήλος ο οποίος όπως πήγαινε με δύναμη το παιδί αυτό χτυπούσε πάνω σε εκείνον τον σιδερένιον τείχων των οποίων είχαν. Εκείνοι μένε περνούσαν ελεύθεροι, το δε παιδί επληγωνόταν φοβερά. Δεύτερο μαρτύριο. Τρίτο μαρτύριο. Το έβαζαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι, σιδερένιο κρεβάτι και απάνω στο μέτωπο του, αφού του έδαιναν τα χέρια και τα πόδια για να μην μπορεί να κινηθεί ούτε πάνω ούτε κάτω, έσταζαν στο μέτωπο του σταγόνα-σταγόνα παγωμένου νερού και κάθε μία σταγόνα έκανε το μυαλό του παιδιού να μην νιώθει καθόλου και το έβγαζαν λιπόθυμο. Το εκτυπούσαν με σάκους από άμμο γυμνό μέσα στο στομάχι ως ότου να βγει το αίμα από το στόμα του. Του έδιδαν στο στόμα και έτρωγε ποπριονίδι, δηλαδή αυτό που βγάζουν από τα ξύλα, ζυμωμένο με νεύτη. Αυτά τα έκαναν οι Άγγλοι, παρακαλώ, εις εμάς ο ομιλών δεν ομιλεί,
διότι ήκουσε, αλλά ότι τα εγεύθη. Αυτή είναι η φίλη μας και άλλα πολλά τα οποία δεν μπορώ να σας τα πω, διότι είναι ανήθικα. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι παγκανιστές, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω σε αυτούς τους θεούς. Ο Άρης λοιπόν, ή το ο θεός του πολέμου, της αυθαιρεσίας, της καταστροφής, του αίματος, των αγρίων ενστίχτων, τα οποία ήθελε να ικανοποιήσει τον εαυτόν του. Πηγαίνουμε σε μια θεά την οποία έλεγαν Ήρα, ή το φορτωμένη με άγρια ζηλοφθονία και εκδίκηση, και νομιμοποιούσε και αυτή το μίσος και την εκδίκηση. Ο χριστιανισμός όλα αυτά τα μετέτρεψε. Σου λέγει να μην φθονείς ποτέ σου. Τους έδωκε το φως. Δεν θα καταδιώκεις τον αδελφό σου και να τον ζηλεύεις. Δεν θα τον γλωσσοτρώεις. Δεν θα τον διασύρεις. Δεν θα τον εκδικήσει. Αυτά όμως δεν τα ήξευραν οι δολολάτρες και έρχονται σήμερα να μας πάρουν πίσω σε εκείνα και όχι σε αυτά τα οποία εδίδαξε ο Χριστός. Πάμε σε ένα άλλο Θεό, ο οποίος ονομαζόταν Βάχος. Αυτός ήταν προστάτης της Μέθης. Τους βλέπουμε σήμερα να είναι μες στα καταγόγια, να είναι μεθυσμένοι, να πίνουν, να γλεντούν, να αμαρτάνουν. Αυτή είναι η ζωή της ειδωλολατρίας τότε και οι νεοπαγανιστές θέλουν να μας φέρουν σε αυτήν την κατάσταση. Ο παγανισμός. Αυτός ο Βάχος ήταν ο Θεός της κρεπάλης, της ικανοποιήσεως των ταπεινών ορμών του ανθρώπου, νομιμοποιούσαν τα κατώτερα ανθρώπινα πάθη και τα λοιπά τα οποία ήσαν μέσα στα βουνά και έτρεχαν μεθυσμένοι και έπραταν, λέγει, τέτοια έκτροπα τα οποία ο άνθρωπος δεν δύναται να τα πει. Ελάτρευαν αυτόν τον Θεόν, ο Θεός της Μέθης, ο Βάχος. Βαχικές, λέγει, εορτές, τις οποίες έχουν και σήμερα. Ο ουρανός τον οποίον ελάτρευαν ευήθιζε τα παιδιά τους στα έγκατα της γης. Ελάτρευαν τον ουρανό, ταυτίσματα δηλαδή του Θεού. Ο Κρόνος είχε πάρει εξουσία από τον πατέρα του των ουρανών και του έκοψε, λέγει, τα γεννητικά του όργανα, καθιστώντας τον πια αδύναμον. Ο Κρόνος από φόβο μήπως τα παιδιά του πάρουν την εξουσία, τα έτρωγε. Η σύζυγός του Ηρέα τον ξεγέλασε και του έδωσε να φάει μια πέτρα αντί για τον Δία, ο οποίος σε κυβερνούσε, λέγει, για να του πάρει έτσι εκείνος την εξουσία. Μύθοι. Εις αυτούς τους μύθους ζητούν οι παγανιστές να μας πάρουν πίσω για να λατρεύουμε αυτά τα είδωλα τα οποία περιγράφονται με φοβεράς και ανικούς τους ανομάλους πράξεις. Ο Δίας εγκρέμισε, λέγει, από τον Όλυμπο των γιών του τον Ήφαιστον, επειδή εκείνος πήρε το μέρος της μητέρας του της Ήρας. Όταν αυτός την έδερνε ανηλαιός, καθιστώντας έτσι μονίμως τον Ήφαιστον ανάπηρον. Του έδιδε τόσο ξύλο, λέγει, που τον κατέστησε ανάπηρον. Ο Ήφαιστος ήταν αδελφός του
κλεψίγαμος γιος του πατέρα του Κρόνου με την γυναίκα του την Ήραν. Ο Δίας στα χέρια του κρατούσε τον κεραυνόν για να κατακεραυνώσει όποιον αμφισβητούσε την εξουσία του. Δεν το βλέπουμε και σήμερα. Είστε μακριά από την αλήθεια. Ποιος τολμά να πάρει την εξουσία ενός που αυτή τη στιγμή την κρατά στα χέρια του. Τους βλέπουμε όταν έχουμε εκλογές τι απευθύνει ο ένας εναντίον του άλλου. Οτιδήποτε φανταστείτε, μην του πάρεις την εξουσία. Τόσο πολύ φιλάνθρωπος ήταν που εκάρφωσε στον Κάφκασο τον ευεργέτη των ανθρώπων, ο οποίος ήταν ο Προμηθέας. Αυτός έδωκε το φως. Γιατί να δώσει το φως, αυτό το οποίο ανάβαμε τη φωτιά δηλαδή, ήταν ο Προμηθέας, γι' αυτό τον εκάρφωσε στον Κάφκασο εκεί, για να τον τρώνε τα όρνεα. Ο Δίας, ο σκηνός απατεώνας, μεταμορφωνόταν και τρύπωνε στους σκητώνας των θνητών γυναικών και τις κακοποιούσε σεξουαλικά σαν τους συγχρόνους διεστραμμένους βιαστάς. Πόσοι από αυτούς δεν υπάρχουν σήμερα, τους βλέπουμε. Δεν μπαίνουν μέσα στα σπίτια και οι Έλληνες τώρα εισήλθαν μέσα στα σίδερα όλοι, μέσα στην φυλακή, διότι άνοιξαν τα σπήλα της Ελλάδος και έβαλαν μέσα στην Ελλάδα τα εκατομμύρια των Αλβανών για να βιάζουν τις κόρες και τις γυναίκες του κόσμου και να τις θανατώνουν. Έχει κανένα σπίτι το οποίο δεν έχει σίδερα απ' έξω. Όλα τα σπίτια είναι με σίδερα πλέον. Εφυλακίστησαν οι Έλληνες και τούτο το έπραξαν οι λεγόμενοι παγανιστές για να φέρουν την ειδωλολατρία και να μας πάρουν στους ειδωλολάτρες. Ο Ηρακλής, για παράδειγμα, υπήρξε καρπός μιας τέτοιας βιασύνης, η οποία η μητέρα του βιάστηκε, λέει, και εγέννησε τον Ηρακλή. Ονομαζόταν δε ο Ηρακλής Τριέσπερος, διότι τα σεξουαλικά όργια του Δία και της Αλκμίνης, μητέρας του Ηρακλή, κράτησαν 3 νύχτες. Αυτά είναι εκείνα τα οποία μας οδηγούν οι παγανιστές σήμερα. Μας οδηγούν σε αυτούς τους δρόμους. Λέγει, αυτό το ταμπού πρέπει να φύγει, λέγει, διότι κρατά τον κόσμο εχμάλωτον και του κλείνει τα μάτια. Ο Ποσειδών, άλλος θεός, φλεγόταν από μεγάλο ερωτικό πόθο για την αδελφή του τη Δήμητρα. Αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα, αδερφοί μου. Αδερφός με αδερφήν. Εξάδερφος με εξαδέρφην. Φοβερά τα γεγονότα αυτά της ειδωλολατρικής εποχής, τα οποία ζούμε σήμερα με αρχηγούς τους παγανιστές. Εκείνη, λέγει, την κυνηγούσε για να την βιάσει και για να φύγει, λέγει, αυτό το λεγόμενο αιμομιξία, για να αποφύγει αυτήν την αιμομιξία, μεταμορφώθηκε σε φοράδα για να ξεφύγει από την αηδιαστική αιμομιξία του αισχρού αδερφού της. Αυτός μεταμορφώθηκε τελικά σε ύπον κάπου στην Αρκαδία και πραγματοποίησε την απέσια πράξη του. Αυτά ως ελάχιστα παραδείγματα, αδερφοί μου, των ανηθικοτήτων των ψευδοθεών της αρχαιοελληνικής θρησκείας, της πατρώας θρησκείας, την οποία θέλουν να μας μεταφέρουν οι παγανιστές σήμερα. Πλην όμως αυτοί οι ψευτοθεοί ζητούσαν και κάτι άλλο. Ζητούσαν θυσίες ζώων για να απολαύσουν τη μυρωδιά του ψητού. Χιλιάδες άμυρα ζώα θυσιάστηκαν στους ψευτοθεούς αυτούς.
Σε πολλές περιπτώσεις ανήθικοι θεοί απαιτούσαν θυσίες ανθρώπων. Και τούτο το βρίσκομαι, αδερφοί μου, μέχρι σήμερα εις ανασκαφάς, διότι ευρίσκονται κιούπια, πιθάρια, τα οποία έχουν μέσα βρέφη. Θυσίαζαν τα παιδιά τους εις ένα σημείο για να εξευμενήσουν τους θεούς. Εκεί για να κτίσουν ένα κομμάτι σπίτι έπρεπε να θυσιάσουν αίμα, να πάρουν οι θεοί το αίμα για να τους αφήσουν να κτίσουν σπίτι. Και το βρίσκουμε μέχρι σήμερα αυτό το κατάλοιπο, όταν καλεί εκείνος ο οποίος θα κτίσει μια νοικία, καλεί τον ιερέα και την ίδια στιγμή κρατάει και έναν κόκορα για να τον σφάξει στα θεμέλια της οικίας. Είναι τα κατάλοιπα αυτά της ειδωλολατρίας και ο παγκανισμός ο οποίος μεταφέρθηκε μέχρι τα σημέρες μας και προχωρούν για να παραπλανήσουν τα τέκνα των Ελλήνων και να τα οδηγήσουν στην απώλεια. Αναφέρεται ότι ο Τάνταλος θυσίασε το γιο του τον Πέλοπα, τον εκομάθιασε και τον έδωκε εις τους θεούς για να τον φάνε το παιδί του. Μύθος βέβαια, αυτά όλα όμως τα επίστευαν οι ειδωλολάτρες. Ό,τι έλεγαν, τα επίστευαν. Δυστυχώς οι ανθρωποθυσίες ήταν πραγματικότητα και ιερός θεσμός στην αρχαία Ελλάδα, έως ότου ήρθε το φως του αληθινό, εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο, το οποίο έχουμε και απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού. Έχουμε ανθρωποθυσίες καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητος μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους. Στην εορτή των Κρονίων, δια των Κρόνων που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, θυσιαζόταν κάθε χρόνο ένας άνδρας. Το ίδιο και στη Ρόδο θυσιαζόταν ένας κατάδικος, τον οποίον είχαν μέσα στις φυλακές. Ανθρωποθυσίες εγένοντο και στην Κρήτη και στην Αλεξάνδρεια μέχρι την εποχή των Πτολεμαίων. Θυσιαζόντουσαν εχμάλωτοι πολέμου στον αιμοδιψή ψευτοθεό Κρόνο. Επίσης στην ετήσια νεορτή των Θαργελίων προς τιμήν του Απόλλωνος θυσιαζόταν ένα ανδρόγυνο. Το εξέλεγον από τους εγκληματίσαντας το έτος εκείνο, λέγει. Στη Λευκάδα κρέμιζαν κάθε χρόνο έναν άντρα από ένα βράχο προκειμένου να ξευμενήσουν τον Θεό Απόλλωνα. Αυτά, αδερφοί μου, είναι εκείνα τα νέα τα οποία έρχονται οι παγκανιστές για να μας δώσουν ως νεωτέρα πατρώαν θρησκεία. Η πατρώα θρησκεία, λέει. Οι Άρτεμις απαιτούσαν από τους Σπαρτιάτες νέους την ετήσια νεορτή της φοβερό μαστίγωμα μέχρι θανάτου. Λιποθυμίας. Ενώ εις τον ναό της στην Έφεσον γίνονταν κατ' έτος πολυπληθείς φρικτή αιματηρή ευνουχισμών νέων. Έφτιαναν τα παιδιά και τα ευνούχιζαν. Φοβερά αυτά τα οποία ακούμε, αδερφοί μου, στο σημερινό του το κήρυγμα και πρέπει να προσέχουμε πολύ από αυτούς τους παγανιστάς οι οποίοι θέλουν να μας μεταφέρουν εις την πατρώαν θρησκεία των. Θυμηθείτε και έναν παγανιστή ο οποίος όταν έβγαινε στην τηλεόραση ομιλούσε μόνο για την αρχαιότητα, για τους θεούς, μέχρι τότε βρέθηκε ώρα του καλή να του φυλάει ο Θεός ο Νίκος ο Σωτηρόπουλος και τον έβαλε στη θέση του και εξαφανίστηκε πλέον. Δεν εφάνηκε πλέον άλλη φορά. Διότι τον επάντησε πραγματικά η χάρη του Θεού και έκλεισε το στόμα του πλέον. Εξαφανίστηκε αυτός ο παγκανιστής, ο αρχαιολάτρης, ο οποίος μόνον οι αρχαίοι Έλληνες του έδιδαν
δύναμη. Ο Θεός δεν τον ενδιαφέρει. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη και την περίπτωση των μενάδων, μενάδες, κανίβαλοι, έτρωγαν ανθρώπους, ήσαν λάτρεις του ψευτοθεού Διονύσου. Έτρεχαν τις νύχτες στις ερημιές ουρλιάζοντας όπως τα ζώα και τα σκυλιά και τα τσακάλια. Καταβρόχτιζαν ομάτα άτυχα ζώα τα οποία έβρισκαν μπροστά τους. Αλλά και τους άνδρες που τύχαινε να συναντήσουν τους έτρωγαν για αυτούς. Κατασπάραξαν και έφαγαν τον Ορφέα. Δεν ακούτε σήμερα όταν μιλούν για μια γυναίκα η οποία είναι μέσα στην καταστροφή πλέον της κοινωνίας και λέγουν αυτή είναι μενάδα, λέγει. Την ακούσαμε και την εξηγούμε να την ξέρετε τώρα από εδώ και πέρα τι ήταν οι μενάδες. Έτρωγαν, λέγει, ανθρώπους. Έφαγαν και τον Θεό Ορφέα. Οι κατώτεροι θεοί της φύσεως, τα φοβερά δαιμονικά όντα, όπως ο απεσιόμορφος τραγόμορφος Παιάνας και η αποκρουστική τερατόμορφη Σάτυρη, ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων διακατέχονταν από χτινώδη σεξουαλικά πάθη και προσωποποιούσαν τα πιο ταπεινά ένστικτα του ανθρώπου, τα ζώδια ένστικτα. Η ιερά πορνεία, την οποία ακριβώς μας είπε σήμερα ο Κύριος να μην τον ονομάσω, όποιοι τον άκουσαν τώρα μπορεί να καταλάβουν τι είπε, αυτή η ιερά πορνεία, και επαναλαμβάνω τι έλεγε, ότι οι πόρνες, λέγει, είναι ευεργέτες της κοινωνίας. Διότι άμα δεν είναι αυτές οι πόρνες, λέγει, τι θα γίνει ο κόσμος. Εξέχασαν ο Κύριος ότι ο Πανάγκαθος Θεός για να αποφύγει την πορνεία του έδωκε το μυστήριο του γάμου. Το ξέχασε. Έγινε και θεολόγος. Επάτησε και μέσα στα θεολογικά χωράφια. Ήθελε να ερμηνεύσει την πορνεία και είπε ότι πρέπει, λέγει, ο πατέρα να πιάνει το παιδί, λέγει, και να το παίρνει, λέγει, στις πόρνες για να εκτονώνεται. Να μην του πω τίποτε βαρύ, γιατί του αξίζει να τον αφήσουμε εκεί και ο Θεός να το φωτίσει. Η ιερά πορνεία ήταν λατρευτική απέτηση των ψευτοθεών. Χιλιάδες άμερα κορίτσια κλείνονταν χωρίς την θέλησή τους στους ναούς της Αφροδίτης και ιερουργούσαν, λέγει, την διεφθαρμένη θεάν με το σώμα τους, επιφέροντας τεράστια κέρδη στους ιερείς προαγωγούς της θεάς. Τεράστια έσοδα. Αυτό γινόταν καθ' όλη την αρχαιότητα με αποκορύφωμα τους κλασσικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Μετά που έφτασαν άλλη πρόοδος, έφτασαν μέχρι εκεί, λέγει. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την ιερά πορνεία στην αρχαία Ελλάδα. Ο Στράβων διασώζει χαρακτηριστική πληροφορία για την ιερά πορνεία στην Κόρινθον. Όλοι οι δρόμοι, λέγει, οδηγούσαν στην Κόρινθον. Εκεί ήταν η κοιτής της πορνείας. Εκεί έγραψε και ο Απόστολος Παύλος «Δια τους μαλλιάδες σήμερα». Εκείνοι οι οποίοι τρέφουν μαλλιά, λέγει, πρόκειται περί ανηθίκων ανθρώπων. Ή της κομμά, λέγει, ατιμία αυτοεστή, είναι άτιμος. Και σήμερα τους βλέπουμε μέσα στους δρόμους και σοφούς. Βλέπουμε τους καλλιτέχνες. Βλέπουμε τα μεγάλα πρόσωπα να έχουν τα μαλλιά ακτένιστη, ασουλούποτη, βρώμικη, ακάθαρτη. Κρεμάζουν εκείνα τα μαλλιά και νομίζουν ότι είναι
εξέλιξης λέγει. Παγανισμός είναι, αδερφοί μου. Μας μεταφέρουν σιγά σιγά πίσω για να μας πάρουν στην ειδωλολατρία. Το ιερόν της Αφροδίτης ούτω πλούσιον υπήρξεν, ώστε πλοίους ή χιλίας ιεροδούλους εκέχτη το εταίρας. Το ιερόν εκεί των θεών, λέγει, είχε πέραν από χίλιες πόρνες. Επίσης, οι λάτρες του Διονύσου ήταν υποχρεωμένοι να παίρνουν μέρος στις διονυσιακές εορτές και να πράττουν ανίποτες ειδικές αθλειότητες. Η κάθε γυναίκα, έγκαμη ή μη, ήταν υποχρεωμένη στο όνομα του Θεού να ανεχτεί όλα τα σεξουαλικά σωρέξεις του καθενός τυχόντος. Αδερφοί μου, δεν φεύγουμε από αυτήν την πραγματικότητα. Ζούμε πλέον στην ειδωλολατρική εποχή. Έχουν πρετανεύσει οι παγανιστές. Τούτα τα διδάσκουν από τις έδρες των πανεπιστημίων. Βγαίνουν στα τηλεοράσεις, βγάζουν έντυπα, περιοδικά, πανάκριβα και γράφουν αυτές τις θεωρίες μέσα ότι πρέπει να στραφούμε πίσω στην πατρώα θρησκεία. Τι θα πούν τα παιδιά μας, ποιος θα τους μιλήσει, ποιος θα τα διαφωτίσει, ποιος θα τους πει την αλήθεια. Η αλήθεια χάθηκε, δεν υπάρχει πλέον. Και αν υπάρχει, δεν τολμούν να τους την πούν. Φοβούνται, τρέμουν. Οι βιασμοί των γυναικών και οι άσκησες κάθε είδους βίας κατά τη διάρκεια των εορτών όχι μόνο δεν θεωρεί το έγκλημα, αλλά τρόπος λατρείας του ψευτοθεού. Η Αφροδίτη επροστάτευε τον Πάριν, τον άρπαγαν τη σύζυγου του Μενελάου. Ο φιλάνθρωπος Ποσειδώνας, εξαιτίας του παραμικρού του θυμού, προκαλούσε τρικυμίες και έπνιγε τους θαλασσινούς, δηλαδή τα κύματα, τα επαρουσίαζε, λέγει, σε φοβεράν έξαρση ο Ποσειδώνας. Δεν επίστευαν στην δημιουργία της φύσεως και στους ανέμους τους οποίους έχει οι πλάσεις του Θεού. Οπότε δεν είναι τίποτε παράλογο να ακούσουμε ότι ο Ποσειδώνας έπνιξε και εκείνα τα παιδιά τα οποία επέτρεψε πάλι ο Θεός, διότι εμόλυναν και τη θάλασσαν 26 παιδιά. Έχουν πνιγεί ως τώρα μέσα σε αυτά τα μπάνια τα οποία πηγαίνουν να κάνουν στις θάλασσες. Γυμνές γυναίκες, ολόγυμνες γυναίκες. Οπότε ο Πανάγκαθος Θεός επέτρεψε και αυτούς τους πνιγμούς. Ταλαιπώρησαν, λέγει, χωρίς έλεος και μέχρι εξοντώσεως των θρηλυκών Οδυσσέαν, ο οποίος έφυγε από την Τρία νικητής για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Τα έργα του Ομήρου είναι γεμάτα από τέτοιες αποκρουστικές διηγήσεις. Οι νεοπαγανιστές, η αρχαία ελληνική θρησκεία απετέλεσαν από τις πλέον φωτισμένες που γνώρισαν ποτέ η ανθρωπότητα. Η ειδωλολατρία, λέγει, ήταν η καλύτερη θρησκεία που εφώτισε τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν να πάμε πίσω από αυτά τα συνθήματα τα οποία μας δίδουν αυτοί οι νεοεποχίτες παγανιστές. Λάτρεψαν ως θεούς τους ανθρώπους. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, ανέδειξαν σε Θεό τον εκπορθητή της Αθήνας, τον Σπαρτιάτη Ναύαρχον Λύσανδρον. Του έστησαν παντού βωμούς και τον ελάτρευαν. Θεοποίησαν τον Δημήτριον τον Φαλιρέα και έπλασαν τα Διονύσια και τα Δημήτρια. Πλην όμως έχουμε και τους υγιείς αρχαίους προγόνους μας, οι οποίοι απεμάκρυναν, ως ενδύναμη τους έδιδε τότε ο Πανάγκαθος Θεός από ψηλά, διότι θεωρούνται ως χριστιανοί προ-Χριστού, οι οποίοι κατεδίωξαν αυτήν την ειδωλολατρία με όλες τους τις δυνάμεις. Αλλά
η ώρα μας τελείωσε. Θα δούμε στην ερχομένη μας συνάντηση τους Έλληνας φιλοσόφους, τους πραγματικούς, οι οποίοι καταδίωξαν την ειδωλολατρεία της τότε εποχής, έως ότου έφτασε ο Απόστολος Παύλος και ήτο στην Αθήνα η εμπειρία του πλέον, η πολλή βομή των θεών στα είδωλα. Και είδων λέγει την πόλη κατήδωλων, γεμάτη από είδωλα και βομούς. Επάτησε μέσα στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και κατεκρύμνησε εκείνους τους δόμους όλους και εκήρυξε τον άγνωστον θεών, τον οποίον ακριβώς έχουμε και εμείς θεών αληθινών. Άγνωστος Θεός στους ειδωλολάτρες, γνωστός Θεός εις εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι τον έχουμε στην ψυχή μας και πιστεύουμε στην αγάπη του, πιστεύουμε στην ειδική του σκέπη και ευλογία εις τον παρόντα κόσμο και στην επουράνιο του Βασιλεία να μας αξιώσει να γίνουμε κληρονόμοι. Ah.